Ο Δήμος Καλλιθέας απέκτησε το πρώτο του σπιτάκι ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Τα εγγένειά του πραγματοποιήθηκαν από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκο και τον Δήμαρχο Καλλιθέας Δημήτρη Κάρναβο. Το νέο Πολυκέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης εντάσσεται στο πλαίσιο του πιλωτικού προγράμματος Νέα Γενιά Ανακύκλωσης που έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με τους Δήμους Καλλιθέας, Νέας Μύρνης, Ιωαννίνων, Ναυπλίου και Άνδρου. Σήμερα ξεκινάμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα της Νέας Γενιάς Ανακύκλωσης με το Υπουργείο Εσωτερικών σε 5 Δήμους της χώρας. Στο Δήμο Καλλιθέας, Δήμο Νέας Μύρνης, Δήμο Ιωαννίνων, Δήμο Ναυπλίου και Δήμο Άνδρου. Ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που ξεκινάμε μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών για να βάλουμε περισσότερα σπιτάκια ανακύκλωσης στους Δήμους αυτούς για να ξεκινήσει η ανακύκλωση πλέον σε όλη τη χώρα. Είναι πιλωτικό το πρόγραμμα, πιστεύουμε ότι θα πετύχει, πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα ανταποκρίνεται στις 33 συσκευασίες 1 ευρώ. Είναι ανταποδοτικό το σύστημα και πιστεύουμε ότι θα αυξήσουμε έτσι κατά αυτόν τον τρόπο την ανακύκλωση στη χώρα μας. Είναι μεγάλη τιμή για την πόλη μας, την Καλλιθέα, ότι από εδώ ξεκινάει σήμερα μια νέα εποχή για την ανακύκλωση. Η ανακύκλωση πρέπει, έπρεπε και πρέπει να αποτελεί εθνική επιλογή. Πρώτα απ' όλα όμως, για να λειτουργήσει η ανακύκλωση, θέλει την συμμετοχή των ίδιων των πολιτών. Σήμερα, παιδιά, οι ρόλοι πρέπει να αντιστραφούν. Εσείς θα γίνετε οι δάσκαλοι μας. Εσείς κάνετε ανακύκλωση, δεν κάνετε? Τέλεια! Εσείς θα πείτε λοιπόν στους γονείς σας, μαζί και με τους δασκάλους σας, οι οποίοι είναι καταπληκτικοί, αφού έχουν δημιουργήσει τέτοια παιδιά, ότι πρέπει να ανακυκλώνουμε. Στους 5 Δήμους θα τοποθετηθούν 45 τέτοια σπιτάκια. Οι δημότες θα μπορούν να ανακυκλώνουν εκεί πλαστικά και γυάλινα μπουκάλια καθώς και αλουμινένια κουτάκια, κερδίζοντας 1 ευρώ ανά 33 συσκευασίες. Αρχίζει με 5 Δήμους και η προοπτική είναι να επεκταθεί σε όλη τη χώρα, μια που η πρωτοβουλία αυτή θα συμβάλλει στο η χώρα μας που είναι ουραγός στην ανακύκλωση, να αυξήσει τους στόχους της ανακύκλωσης και να επιτύχει το 50% που είναι ο στόχος για το 2020.